Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΚΚΕ, τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, για να συζητήσουμε. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Τόλιο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί έχουμε συνεχή πλέον γεγονότα με κουλοφόρους, διαμαρτυρίες για την άδεια Κουφοντίνα, όλα αυτά που ζούμε αυτές τις ημέρες. Δεν άκουσα, μπορεί να κάνω και λάθος, κάποια αντίδραση του ΚΚΕ, και θα ήθελα να μου πείτε πώς προσεγγίζετε σε αυτό το φαινόμενο και αυτά τα γεγονότα. Κοιτάξτε, υπάρχει αντίδραση του ΚΚΕ. Είναι δικό μου λάθος τότε, ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς καταδικάζουμε τέτοιες μορφές, δεν είναι αυτό το κίνημα, ούτε τέτοιο κίνημα θέλουμε που να αντιστέκεται, να αντιπαλεύει, να διεκδικεί. Σε καμία φάση αυτές οι διαμαρτυρίες και αυτή είναι η μορφή της διαμαρτυρίας δεν μπορεί να λύσει ουσιαστικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Και βεβαίως αυτές οι μορφές αγώνα που επιλέγουν οι συγκεκριμένοι κουλουφόροι, που λίγο πολύ όλοι ξέρουν και ποιοι είναι, δεν δίνει κάποια λύση. Mm-hmm. Και για μας είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε άλλου είδους αγώνες, άλλου είδους κίνημα οργανωμένο να πατάει στις σωματείες, στις συλλόγους, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε λύσεις για τα ζωτικά προβλήματα του ελληνικού λαού και όχι επιμέρους τέτοια ζητήματα. Για το Θεαθήνη κυρίως. Σε τέτοιες πάντως περιπτώσεις, όταν έχουμε αρκετές φορές το ΚΚΕ μιλάει για αυταρχισμό, για συνομοκρατία, και αναρωτιέμαι αν πρέπει επιτέλους σε αυτά τα φαινόμενα, τουλάχιστον αυτά που σας είπα πριν δηλαδή, πρέπει να επιβληθεί κάποιο τύπου κανονικότητα στη χώρα, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστούν όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι από τη μία πλευρά ο αυταρχισμός του κράτους, είναι δεδομένος και στρέφεται και ενάντια κυρίως στο οργανωμένο κίνημα. Και αυτό το βλέπουμε είτε σε πορείες είτε σε διαδηλώσεις που είναι κατά τα άλλα ειρηνικές, και είναι πορείες που διεκδικούν αιτήματα, διεκδικούν να μην περάσουν νέα αντιλαϊκά μέτρα από τις κυβερνήσεις, δέχονται την τρομοκρατική επίθεση του κράτους, την αστυνομοκρατία, να το πω έτσι, δέχονται αγροτοδικεία για εμάς τους αγρότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε πανηλημμένα αγροτοδικεία. Μάλιστα, χθες την Τρίτη υπήρχε και μια ανέρηση μιας καταδικαστικής απόφασης του Άρη Πάγου σύμφωνα με την πρόταση της Αγγελέως. Υπάρχουν μια σειρά δηλαδή από τέτοια ζητήματα που πραγματικά το οργανωμένο κράτος στρέφεται ενάντια στο κίνημα που διεκδικεί. Αυτή είναι η μία πλευρά. Δεύτερον, οι γνωστοί άγνωστοι, τα επεισόδια που γίνονται, βολεύουν. Βολεύουν σε πολλές περιπτώσεις. Βολεύουν στο να, αντί να φαίνεται το μέγεθος μιας διαδήλωσης, να το πω έτσι, επικεντρώνονται στα επεισόδια που κάνει μια πολύ μικρή ομάδα και όλη η συζήτηση ξεστρατίζει στο αν γίνονται επεισόδια, στο αν κατεβαίνει στην πορεία και γίνονται επεισόδια, και ξεστρατίζει από το βασικό ζήτημα ότι αυτός που κατεβαίνει και συμμετέχει σε μια πορεία, σε έναν αγώνα, έχει σοβαρά προβλήματα που τα δημιουργούν συγκεκριμένα κόμματα, αυτά που ψήφισαν τα μνημόνια, mm-hmm. αυτά που στηρίζουν μια αντιλαϊκή πολιτική απέναντι στα λαϊκά στρώματα, αυτοί που στηρίζουν την κερδοφορία των εφοπλιστών, των βιομηχανών, των τραπεζιτών, των εμπόρων απέναντι στο λαό. Και βεβαίως φεύγει από εκεί η συζήτηση και γίνεται στο αν κάηκαν κάποιοι κάτι, δεν έγινε επεισόδια, πετάχτηκαν μολότοφ. Για μας αυτό δεν είναι κίνημα, ίσα ίσα λειτουργεί προβοκατόρικα απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Να πάμε τώρα λίγο στις ευρωεκλογές, κύριε Μαρούδα, γιατί είδαμε και χθες το debate των 6 υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν. Παρακολουθήσαμε εκεί πέρα διάφορες διαργασίες, ανοίγματα, διάλογο οικολόγων με αριστερούς, με σοσιαλιστές. Το ΚΚΕ είναι παγερά διάφορο σε όλα αυτά και ουσιαστικά χαρακτηρίζει συλλήφθη όλα αυτά τα κόμματα εκπρόσωπους εργαλεία του καπιταλισμού. Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, κύριε Τόλιο, υπάρχει μια πραγματικότητα. Το 90% των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίστηκαν ομόφωνα από όλες τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν χαρακτηρίζονται ως νεοφιλελεύθερες, δεξιές του Λαϊκού Κόμματος, σοσιαλδημοκρατικές ή αριστερές, όπως χαρακτηρίζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, να το θέσω καλύτερα. Το 90% των αποφάσεων είναι ομόφωνα και μετά πηγαίνουν στις χώρες και εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μνημόνια διαρκές, δεν είναι μόνο για τις χώρες που έχουν μνημόνια όπως στην Ελλάδα, είναι συνολικά, ώστε από τη μία πλευρά να θωρακίσουν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη να τσακίσουν τα δικαιώματα των λαών. Γιατί όλοι οι λαοί υποφέρουν. 113 εκατομμύρια είναι κάτω από το όριο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανεργία τσακίζει κόκαλα. Ακόμα και στην Γερμανία, στην πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί άνεργοι. Αυτό δείχνει ότι έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος δεν αλλάζει. Επειδή μας λέει εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή επειδή και η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα
που θεωρούν μονόδρομο την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν ότι αν γίνει κάποια αλλαγή συσχετισμών ή αλλαγή στις κυβερνήσεις, στις εκλογές θα αλλάξει και ο χαρακτήρας της. Αυτό είναι στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Σίγουρα δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτή την έννοια όποιος και να εκλεγεί στην Κομισιόν Πρόεδρος θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Mm-hmm. Και αυτή η πολιτική γραμμή, τι ξέρουμε, είναι τσάκισμα των κοινωνικών, εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων στην προσπάθεια να αυξηθεί η κερδοφορία από τη μία πλευρά των μονοπωλιακών ομίλων και από την άλλη πλευρά και ο ανταγωνισμός που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα κέντρα όπως είναι η Αμερική, η Κίνα και άλλες χώρες. Αυτό όμως, να με συγχωρείτε κύριε Μαρούδα, δεν ισοπεδώνει και τα πάντα. Δηλαδή άλλο Βέμπερ, άλλο Τίμερμανς, άλλο εκπρόσωπος των αριστερών και άλλο των οικολόγων. Δηλαδή υπάρχουν και διαφορές ανάμεσά τους, δεν υπάρχουν. Επιμέρους διαφορές υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και μια στρατηγική σύγκληση που είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα. Γιατί χθες ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στη Λάρισα που είναι η περιοχή μου. Λοιπόν, και έκανε κάποιες εξαγγελίες τέλος πάντων για τους αγρότες. Και είπε, για το πετρέλαιο δεν μπορώ να εξαγγείλω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι έτοιμος. Στα μπλόκα και στις κινητοποιήσεις που γινόταν, επίσης για το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες, η κυβέρνηση το απαγόρεψε γιατί δεν το επέτρεπε οι δημοσιονομικές συνθήκες. Την ίδια ώρα στον προϋπολογισμό, το Δεκέμβριο του 2018, ψηφίστηκε ένα δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια ευρώ για να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές, βιομηχάνους, κλινικές, ξενοδόχους και αεροπορικές εταιρείες. Άρα, εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που αυτή η πολιτική επιλογή στέκεται απέναντι από το λαό, όμως δίνει μια σειρά από παροχές και δεν είναι μόνο το αφορολόγητο πετρέλαιο, είναι οι φοροαπαλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εφοπλιστές πληρώνουν εθελοντικό φόρο και όσο θέλουν και αν θέλουν. Την ίδια στιγμή που τσακίζεται ο λαός για τα ματωμένα πλεονάσματα και πληρώνει βεβαίως και φόρους και χαράτσια και μια σειρά από υπέρογες ασφαλιστικές φορές. Θέλω να πω ότι πέρα από κάποιες διαφορές που υπάρχουν βεβαίως ανάμεσα στα κόμματα, η στρατηγική επιλογή από τη στιγμή που αποδέχεσαι τον ευρωμονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδείξει και το χαρακτήρα που έχει, είναι συγκεκριμένη και είναι απέναντι στο λαό. Πάντως, κύριε Μαρούδα, η αλήθεια είναι και η πραγματικότητα είναι ότι το ΚΚΕ με την αντιευρωπαϊκή ατζέντα του, η οποία μάλιστα είναι πολύ πιο σκληρές ακόμα και από αδερφά κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, απευθύνεται στις μειοψηφίες. Οι λαοί της Ευρώπης θέλουν ενωμένη Ευρώπη, θέλουν Ευρώπη δηλαδή. Αυτό είναι, νομίζω, ορατό, ολοφάνερο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια στοιχεία που διάφορα γκάλουπ, όσο υπάρχει τέλος πάντων η αξιοπιστία των γκάλουπ, που μιλάει ότι περίπου το 74% του ελληνικού λαού, των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στέκεται σκεπτικιστικά ή κριτικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή. Θέλουν να αλλάξουν την Ευρώπη πάντως. Δεν θέλουν να φύγουν από την Ευρώπη, κύριε Μαρούδα. Προσέξτε λίγο. Και εμείς ακριβώς την Ευρώπη θέλουμε να αλλάξουμε, όπως και την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια Ελλάδα, μια Ευρώπη της εργατικής εξουσίας, της λαϊκής εξουσίας. Ο παραγόμενος πλούτος να είναι στα χέρια του ελληνικού λαού και των άλλων ευρωπαϊκών λαών και εμείς υπέρ της Ευρώπης είμαστε του σοσιαλισμού, αυτής της εξουσίας, της λαϊκής εξουσίας, όμως η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που έχει οικοδομηθεί όλα τα χρόνια και με τον τρόπο που συνεχίζει βεβαίως να λειτουργεί και σήμερα και για το μέλλον θα είναι απέναντι στους λαούς. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λαός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει τα στοιχειώδη. Mm-hmm. Δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, δικαίωμα στις διακοπές, δικαίωμα στον πολιτισμό, πάνω απ' όλα δικαίωμα στην εργασία, κύριε Τόλιο. Δηλαδή το βασικότερο δικαίωμα του ανθρώπου είναι το δικαίωμα στην εργασία. Και αυτή τη στιγμή το στερούνται πάνω από το 20% των Ευρωπαίων πολιτών που στην Ελλάδα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που θα πω, αλλά βλέπουμε χώρες πρώην κομμουνιστικές χώρες αυτή τη στιγμή να είναι οι πιο θερμές υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση σας, ναι. Mm-hmm. Βεβαίως. Και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκάθαρο αντικομμουνιστικό χαρακτήρα όταν προσπαθεί να ταυτίσει από τη μία πλευρά τον ναζισμό και τον φασισμό με όλα τα δεινά και τα 50 εκατομμύρια νεκρούς που έφεραν στη χώρα με τον αντικομμουνισμό, τον νομό αντικομμουνισμό που κάνει ή που βαφτίζει, επειδή ήταν και πρόσφατη, την 9η Μάη από η μέρα της αντιφασιστικής νίκης του λαών, η μέρα της Ευρώπης και μάλιστα στα φόρουμ και με την υπογραφή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ότι η Ευρώπη πανηγυρίζει, υποτίθεται για την πτώση του κομμουνισμού, ας πούμε, πριν 30 χρόνια. Το βασικό επιχείρημα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, ότι
αυτό θρέφει και τον άνοδο της ακροδεξιάς, είναι ότι στο όνομα υποτίθεται της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του νεοφιλελευθερισμού, παίρνονται πολιτικές ακριβώς ενάντια στους λαούς, που αυτό βγάζει και στη φόρα το φασισμό, τον ναζισμό στη χώρα μας, όπως εκφράζεται από τη Χρυσή Αυγή. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ακριβώς επειδή είναι γέννημα θρέμα του καπιταλιστικού συστήματος και πάλι των λαών, πρέπει να στρέφεται ενάντια στο ίδιο το σύστημα που τους γεννάει. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει χαρακτήρα. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ένωση και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία και εσείς τα έχετε ως δημοσιογράφοι για να καταλάβουμε αυτό που λέμε, ότι πραγματικά είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει το μονοπόλιο, στηρίζει τη μεγάλη καπιταλιστική επιχείρηση, στηρίζει τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λιγότερα χέρια, τη συγκέντρωση του πλούτου σε λιγότερα χέρια, όπως γίνεται στην Ελλάδα που το 1% των Ελλήνων κατέχει το 58% του παραγόμενου πλούτου, και εμείς παλεύουμε για μια άλλη Ευρώπη του σοσιαλισμού, της λαϊκής εξουσίας. Κύριε Μαρούδα, να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία σε ευρωεκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ολόπλευρα το ΚΚΕ, να σταλεί ένα σαφή μήνυμα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τσακίζει τους λαούς, και βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει και με την ενίσχυση στις ευρωεκλογές, αλλά και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής υπηρεσίας.